La cama. Τουλάχιστον εδώ όλα τα ψάρια που βγάζω ό,τι τσιμπάει. Ένα 300, ένα 100, όλα πάνω από κιλό. Λίμνη. Ποτάμι είμαι. Είναι 10 level πάνω δεξιά. Και ποιο τέτοιο έχεις? Ποιο δόλωμα? Μπατζίκ. Αλλά θέλει 7 εδώ πέρα για να πιάσει τα μεγάλα τα καλά. Και έχω το 4 γάμο, το γιατί ξέχασα τα 7 στο σπίτι. Και με σπίνερ εδώ πέρα. Ναι, αυτό το ποτάμι είναι με σπίνερ. Ένα που έχει μια βάρκα στη μία θέση, μετά έχει αριστερά σε κάτι κορμούς εκεί. Ο άλλος πιάνει 1,5 κιλό με σπίνερ. Σπίνερ λέγεται ένα δολματάκι. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, βρε, πάνω. Τι κάνετε, πώς είστε? Λέ, Νίκο, μάτεψα από πού σου μιλάω. Από πού? Όχι, το ντόξι μιλάω. Το μικρόφωνο του αρφού σου, ξαρφού σου, μου είχες πει. Ναι. Μια χαρά, φίλε, τζάμι, μια χαρά, τζάμι, ναι. Μια χαρά. Και εγγύηση 3 χρόνια, παρακαλώ. 3 χρόνια εγγύηση. Μια χαρά. Το πήρα πάνω στο Ηράκλειο, ρε φίλε, εκεί πέρα. Εκεί το είχαν σε καλή προσφορά. Κονσόλ, κάπως έτσι λέγεται, ένα μαγαζί. Κονσόλ με πολλά παλιά πράγματα και καλά. Δηλαδή της εποχής του 80, του 70, εκεί. Έχει μινιατούρες, ένα σωρό. Δηλαδή, άμα πάτε, αξίζει, φίλε. Αξίζει να τα δείτε. Από Κρήτη. Κύριε, στο Ηράκλειο πάνω, νέο Ηράκλειο Αττικής. Ρε, τι λέει ο άλλος. Αφού έχει και Κρήτη Ηράκλειο, ρε. Αφού είναι και Ηράκλειο, ρε. Μόνο ένα Ηράκλειο υπάρχουν, ρε, παιδιά. Είπες Ηράκλειο, δεν είπες νέο Ηράκλειο. Ναι. Κι εγώ στην Κρήτη σκεφτόμουν στην αρχή, λέω τι φάση. Τέλος πάντων. Αξίζει όμως, παιδιά, αξίζει, πραγματικά. Πήρα και άλλο ένα μικρό μικροφωνάκι σαν αυτό που μιλάνε οι δημοσιογράφοι για τον ανιψιό μου που θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Μια χαρά. Να φανταστώ για Πάσχα, Απλά πρέπει να χαμηλώσει λίγο την έντασή του γιατί πικάρει πολύ την ευαισθησία του βασικά. Το boost πρέπει να χαμηλώσει. Καλά είναι εκεί. Πρέπει να μιλάς συνεχόμενα για να το καταλάβουν τώρα. Το κάνει ακόμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Το ότι ξέρεις να μετράς, το ξέραμε. Ευχαριστώ. Πήγαινε, πού είστε? Το γυρίσαμε στο ψάρεμα για ρεπό. Έχει δουλειά να η φορτία και το ρίξαμε στο ψάρεμα. Α, δεν είστε στο παιχνίδι. Νίκο, εσύ πού είσαι ρε φίλε? Στο τσάκι μου να το κλείσω τώρα και να πάρω ένα δρομολόγιο. Απλά ρε καμώ το κλείνει συνέχεια το PC και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κλείνει. Γιατί πέφτει το ρεύμα. Πέφτει συνέχεια το ρεύμα στο σπίτι. Πέφτει συνέχεια το ρεύμα στο σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέφτει. Ακόμα πέφτει το ρεύμα σας. Πέφτει και εσένα το ρεύμα. Σήμερα. Εμένα χόρτασε την προηγούμενη εβδομάδα. Άντε, πάνω. Έλα. Πέφτει το ρεύμα και σε εσάς. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τώρα, θα μου πεις και Αθήνα κιόλας, μια Μεγαλούπολη και δεν θα πέφτει η ρεύμα. Εντύπωση μου κάνει. Είναι στην Κρήτη. Κάνε ένα τσαφ. Όχι, δεν είμαι Κρήτη, Αθήνα είμαι. Κάνε ένα τσαφ και κλείνει και παίρνει το ρεύμα. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν περιοχή είσαι. Άγγελε. Λέει... Ναι, Χαλκιδόνα. Πού? Ναι, Χαλκιδόνα. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Ναι, 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 ξέρω. Τι να σου πω. Εμείς μόνο μια-δυο φορές δηλαδή έτυχε και καλά πριν κάτι μήνες να κλείσει το ρεύμα λόγω κρύου, λόγω παγετού, λόγω βροχής. Μόνο μια φορά για λίγο, για μια-δυο ώρες. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν είναι το PC ή αν είναι κάτι άλλο ρε φίλε. Γι' αυτό το έχω βάλει να κοιτάω θερμοκρασίες, μαλακίες. Βγες έξω από τον μπαλκόνι και δες αν οι άλλοι έχουν ρεύμα. Ή έξω από το σπίτι να δεις αν λειτουργεί. Πέφτει ένα δευτερόλεπτο ρε, δεν είναι ότι... Τότε είναι από σένα. Θέμα τάσεις. Τάσεις, ίσως τάσεις. Το φόρτωση, ξέρω εγώ. Είναι τάσεις. Μήπως έχεις πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Δεν αναμένω τίποτα, αυτό είναι το θέμα. Μόνο το PC είναι αναμένο. Ναι ρε παιδί μου, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ξέρω εγώ. Ναι, τίποτα, μόνο το PC είναι αναμένο, σου λέω. Ο Αλέξανδρος και το ψυγείο το έχει εκτός. Κοιτάμε το καλό δε από το τροφοδοτικό, άμα είναι καλά βαλμένο. Δεν είναι μια χαρά, είναι το κοίταξε. Καταρχήν είναι και περιθώριο, δεν... Ωχ, δεν πιάνουμε τίποτα. 6 κιλά ψάρια με το ζόρι. Ήρθαν εχθές, τα ξεπατώσαν όλα. Δεν αφήσανε ψάρι για ψάρι. Δύσκολο παιχνιάκι μου φαίνεται ή εύκολο είναι? Εύκολο είναι, απλά δεν έχει λίγο κολοφαρδία. Και να ξέρεις πώς να φτιάξεις το καλάμι σου. Παίζει ρόλο όλα. Απλά βασικά είναι να βρεις κάποιον, να ξέρεις βασικά σε
Γιατί κάνω βλακίες στο σύνορα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Να γκουγκλάρω τη λίμνη και με τι. Net. Ξέρει αυτός. Μόλις ανακάλυψα ότι μπορώ να παίξω το ψάρεμα με την τιμονιέρα.
Λόγια γκίζ. Πολλέ κουκου. Sorry bro, sorry, sorry. Sorry. Okay. Hello, Thomas.
Μεταξύ εδώ πέρα που είμαι είναι ένας, είναι 27 level και πιάνει όλο και τη ψαράκια 22 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, 200 γραμμάρια και ολοβρύει στο chat και ρωτάει τους υπόλοιπους πως πιάνουν τόσο μεγάλα ψάρια. Είναι και ένας άλλος 45 level και είναι και τα ίδια. Και εγώ είμαι την άλλη να πούμε και πιάνω κάτι του κιλού, ξέρω εγώ, ένα μισό κιλά, κάτι τέτοια. Πες το παιδί πως πιάνεις. Βασανίζεται. Με ρώτησε. Αφήνει η μαλακία ότι όταν βλέπουν μεγαλύτερα level πάνε και ρωτάνε αυτούς. Καλά, με τόσα λίγα ψάρια, πώς έφτασε τόσο μεγάλο level? Παίζεις ώρες ρε, δεν παίζεις μια ώρα και νομίζω ότι έχεις πιέσει 40 ψάρια. Αυτό παίζω. Κοίτα, 45 level μπορείς να πας είτε ψαρεύοντας ψάρια των 200 γραμμαρίων και να παίζεις 5 χρόνια, είτε ψαρεύοντας ψάρια των 20 κιλών και ψαρεύοντας 6 μήνες, έτσι. Λέμε, ξέρω, ένα παράδειγμα. Da gibt's ein Nikos aus Griechenland, habe ich gesehen. Oh ja, habe ich auch gerade gesehen. Cool. Sehr schön. Schön. Hast du die zwei Trailer gesehen? Die sahen auch.
Hallo Matthäus. Hallo Marcin.
Then you look lucky for a follow of some. Να βεντσινάδικο εδώ δεν πουθενά.
Hello, my friend. I don't understand Ruski. Μιλάμε, έχω βρει ένα βράχο εκεί από κάτω. Βγάζει κάτι ψαρούκλι, να τα πούμε, του κιλού. Ο Νίκος εχθές παραπονιόταν στον Έγινα ότι τον... δεν τον βοηθάγαμε καθόλου και τον τρολάραμε. Οι αλήτες και τα λοιπά. Όταν έλεγε τρόλ, τι, επειδή του λέγαμε ότι πιάνει 200 γραμμάρια ψάρι και μου πιάναμε 800. Ναι. Πάμε να πάρει το να, αφού είχε δεύτερο καλάμι για spinning, του λέγαμε να το πάρει. Του έλεγα πάντα δύο να πάρει το καλάμι που είναι για το spinning και δεν το πάταγε, εγώ φταίω. Αλλά εσύ φταίς για όλα, έτσι κι αλλιώς.
ότι εγώ όταν ξεκίνησα μου έδωσε δύο καλάμια. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Πώς είναι να το άκουσα χτες. Όλοι όταν ξεκινάς, σου δίνει δύο καλάμια για να μάθεις και τις δύο τεχνικές. Ο Νικολάκης δεν ξέρω, ο Νικολάκης αγόρασε σε καλάμι για spinning στην αρχή. Όχι. Όχι, στο είχε δώσει το πρώτο καλάμι. Ναι. Αλλά το, δεν ξέρω, το ξεκλειδώνει σε κάποιο level. Στο δεύτερο level, ρε, και μετά άμα το βάλεις σου λέει τα tutorial. Tutorial. Δεν τα κάνατε να φανταστώ, ε. Όχι. Εδώ ψαράδες έτοιμοι να είμαι. Tutorial τώρα θα κάνουμε εμείς. Αν είσαι ψαράς, τι κάνεις στο casting? Casting κάνεις μέχρι κάποιο level να πάρεις, μέχρι να ξεκλειδώσεις τα καλά τα τέτοια. Στην αρχή δεν έχει καλά. Δεν τον είπα να κάνει casting. Τον είπα τι κάνεις στο casting αφού ξέρει είναι έτοιμος ο Σαράς. Άλλο θέλω να πω. Την αρχή δεν μπορείς να πηγαίνεις για ψάρεμα και να ρίχνεις με ζωντανό με δολώματα. Γιατί εκεί πέρα που πας είναι πολύ μικρά τα ψάρια. Τα αρχικά. Και δεν σε συμφέρει. Τσάμπα χρόνο χάνεις. Γι' αυτό χρησιμοποιείς το casting για να ανέβεις level στην αρχή μέχρι να φτάσεις στα 20 level, ξέρω εγώ. Spinning. Μετά τα 20 level ξεκλειδώνεις και τα καλά, τα μακριά, τα καλάμια. Εκεί πέρα μετά μπορείς να βάζεις και τα καλάμια σου, να πούμε, να παίρνεις και 2-3 καλάμια να τα αφήνεις εκεί πέρα να κάθονται και να έχεις και ένα καλό και να ψαρεύεις, ξέρω, κάτι 20 κιλά ψάρια ή κάτι 5 κιλά, 6 κιλά και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όσο μεγαλώνει και το καλάθι σου. Έτσι. Θες που κοιτούσα, έχει κάτι 500 κιλά, 300 κιλά. Τι είναι αυτά ρε, δεν γεμίζουμε με τίποτα. Έχεις, αυτά δεν τα πιάνει. Αλλά μέχρι 20-30 κιλά τα πιάνεις. Και πώς βγάζουνε τόνους οι άλλοι, ρε. Ποιος βγάζει τόνους στο παιχνίδι και δεν το ξέρω. Όχι στο παιχνίδι, στον Ατλαντικό. Με βάρκα, ρε, δηλαδή. Με ψάρεμα. Με καλάμια όμως. Άμα κάτσει ο άλλος να βγάλει ένα τόνο. Αυτά τα καλάμια που χρησιμοποιούν δεν είναι κανονικό ψαράμι. Εντάξει. Καλάμι ψαρέματα. Αυτή και τα καλάμια τα περισσότερα είναι από ανθρακονήματα, ενισχυμένα. Αυτό κάθε καλάμι. Τέτοια θα σου δώσει και αυτό εδώ, ρε. Εντάξει, δηλαδή, εκείνα τα καλάμια έχουν 15.000 ευρώ το ένα όμως, έτσι. Αφού ένα ψάρι είναι 8.000 δολάρια. Έτσι, και για να το σηκώσει εκείνο το πράγμα, να το βάλεις μέσα στη βάρκα, φίλε, θέλει να με 5 άτομα τραβάνε, έτσι. Όποιος το πιάσει. Μετά τραβάνε άλλοι 5 από πίσω για να το σηκώσουν. Το ψάρι. Κονδένει στην Άγκυρα. Ποιο το... Το καλάμι. Το καλάμι. 5 άτομα το κρατάνε το καλάμι για να το σηκώσουν, φίλε. Εκεί ξέρεις τι κάνεις, παίρνεις τον πιο μικρό που έχεις μέσα, τον δένεις στην Άγκυρα, τον πετάς μέσα, δεν σου νοιάζει τίποτα, βγει το ψάρι. Μα καταρχήν εκείνα τα ψάρια, μα δεις τα πολύ μεγάλα, περισσότερες φορές τα καμακώνουν, ρε φίλε, για να τα σκοτώσουν, γιατί δεν μπορεί να τα σηκώσουν πάνω στη... Το νεκρόνεις, ναι, αλλιώς δεν τραβιέται. Δεν μπορεί να το σηκώσει πάνω στη βάρκα, ρε φίλε. Καταρχάς, η δύναμη που σου ασκεί αντιθέτως στο τράβηγμα είναι υπερβολικά μεγάλη με το βάρος. Ποια δύναμη, να σου πατήσει μία αυτό με την ουρά να μόνο σου σπάσει το κεφάλι. Νεκρός επί τόπου, άστο. Τι λες τώρα. Τα ψάρια, φίλε, έχουν μια δύναμη στην ουρά. Κάμισε τα, μη σκέψου ότι με αυτή κολυμπάνε, έτσι. Τι σκέψου μης, φίλε. Να φας σφαλιάρα από ψάρι, να πούμε, ψοφήσεις. Να φας σφαλιάρα από πτερίγιο καρχαρία, να πούμε.
Κρητικέ, το μεγαλύτερο ψάρι που έχεις πιάσει στο παιχνίδι ποιο είναι, πόσο είναι? Ένα 500, ένα 800, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ένα 800 χθες. Όχι, δεν ήταν χθες, πιο παλιά ήταν. Δεν έπιασε ένα. Ένα 300 αφού... Την άλλη φορά δεν μας είπες ότι σχεδόν έπιασε 2 κιλά ρε. Σε μια λίμνη ποτάμι ρίζουν. Αυτό, νομίζω ή ένα 800 ή κάπου εκεί κοντά στο ένα 800 ήτανε. Εξαρτάται τις λίμνες και τις περιοχές ή εξαρτάται δηλαδή πώς το ψαρεύεις, πώς ψαρεύεις. Είναι η περιοχή το τι ψάρι έχει, είναι το δόλο που χρησιμοποιείς. Εξαρτάται ο τρόπος που ψαρεύεις. Ρε παιδιά, η σκιά του χαρακτήρα είναι πολύ περίεργη ρε. Λαμμένο μου πηγαίνεις να μου κοιτάξεις πάλι στα μεγάλο. Εδώ ψαρεύω τώρα είχα πιάσει ένα μισθυλό. Αγία μου. Τι υπουργείο σου. Να το, το μεγαλύτερο τώρα το πιέσε. 2,55. 2 κιλά και 55 γραμμάρια. Και τι ψάρι είναι? Με τις ονομασίες του παιχνιδιού, άστο καλύτερα. Trophy Largemouth Bass. Αν είχα τώρα και, και τα 7 γραμμάρια το... Τα γκίστρι. Ναι ρε φίλε. Τι γκίστρι, να είχα το 7 γραμμάρια το βαρύδιο. Θα είχα πιάσει τώρα εδώ πέρα. Brutus 360 το έχει πάρει ο... Να δω πώς έχει και το καλάμι. Μπορεί να δει κάποιος άμα δεν είναι σε λίμνη. Μισό. 360 και σε ποιο level το κυκλώνεις. Brutus τι? 360. Τι καλά μήνες φινίγκ. Όχι. Για ψάρεμα. Telescopic. Brutus 330 είναι στα casting. Casting. 330 όμως. 360. Νομίζω. Χιλιάρικα και στο 34 ξεκλειδώνει. 15.000. Και ανήκει στα Match Roads.
Ja. Σηκώνει μέχρι 15 κιλά. Είναι άμα πας στα ρόντζ στο σοπ, είναι. Ωραία. Στο τρίτο. Θέλω να μου πεις, αν σταμάτσουν αυτά, αν έχει άλλο Brutus σε πιο μικρό level. Όχι. Έχει Brutus το 26. Αυτά όμως. Ναι. Θέλω να πεις σε ποιο level ξεκλειδώνεις τέτοια καλάμια. Στο 26 ρε σούπερ, ε. Γενικά ρε τέτοια καλάμια. Τα match roads ξεκινάνε από level 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23 και πάει λέγοντας. Από το 5ο level ξεκλειδώνεται το match road. Από το 5ο, από το 7ο, από το 9ο. Γενικώς ξεκινάς από το 7, γιατί το 5 είναι με χρυσά. Ωραία, στο 15 level πες μου τι έχει. Πόσο έχει. Νέρο 390 και έχει 3870. Σηκώνεις μέχρι 5 κιλά. Πιο... πώς το λένε, πιο λούρες να πάρω ρε. Πιο... λοιπόν, θα πάρεις μαζί σου, ακούς. Ποιο να αγοράσω, πες μου. Μπάς τζικ θα πάρεις 4 και 7 μαζί σου σίγουρα, και θα έχεις μαζί σου και σπίνερ και νάνο σπίνερ. Θα βρεις ένα που είναι ένα νάνο σπίνερ που είναι πορτοκαλί πράσινο με κόκκινη φούντα. Όχι νάνο σπίνερ, σπίνερ σκέτο είναι. Είναι ένα σπίνερ με πορτοκαλί πράσινο. Περίμενε. Με κόκκινη φούντα είναι. Αυτός πόσο γραμμάρια είναι. 4 γραμμάρια, 8. Στο 8 το ξεκλειδώνει. Θα λέμε παιδιάς αργότερα. Οκ. Okay. Είναι 1.8. Yes. Μέχρι 4 κιλά, όχι. Τι είναι αυτό. 4 γραμμάρια, hook. Το hook τι είναι. Ένα... 10, ένα κράτος 0. Ένα γραμμάριο πόσο είναι. Το 1.8 της υγειάς πόσο είναι, ρε φίλε. Πάρε αυτό με τα 4 γραμμάρια. Είναι ένα πορτοκαλί με δύο μαύρες γραμμές. Είναι πορτοκαλί κίτρινο πράσινο με κόκκινη φούντα και δύο μαύρες γραμμές στη μέση. Σπίνερ σκέτο. Α, όχι νάνο σπίνερ. Όχι νάνο σπίνερ, κανονικό σπίνερ. Γράφει. Εγώ έκανα λάθος στην αρχή. Ένα μπατζίκ 7 και ένα 4 και ένα... αυτό, αυτά τα τρία μόνο χρειάζεσαι εδώ. Και να έχεις μαζί σου και τα... καλή μπετονιά βάλε για εδώ πέρα. Και πάρε μαζί σου μπετονιά γιατί εδώ πέρα βρίσκει συνέχεια. Α, όχι, τεσάρι εσύ μπορεί να μην το έχεις. Τεσάρι, έχεις τεσάρι σίγουρα όμως. Το είχαμε αγοράσει, είναι αυτό που σου είχα πει να αγοράσεις και δεν έχεις αγοράσει. Μια φουντίτσα που είναι, καφέ, μπλε, άσπρη. Εσύ την καφέ θέλεις. Την έχω αυτή. Τζικ, χέιντ, δουλεύω, χέιντ. Τέσσερα γράμματα.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το έχει κλειδώσει το φτάρι. Ναι, μην χαλάτε το χρυσό, σας είπα. Με κανονικά λεφτά ό,τι αγοράζετε. Αυτό το σπίνερ, όχι ένα σπίνερ. Ω, το μπούστο, τον άλλο τέτοιχε. 3 κιλά ψάρι. Αυτό το ψάρι που έχω πιέσει είναι πολύ μεγάλο. Όχι ρε, πώς... Πώς αρέσει, ναι. Ναι. Τούπα, αυτό που ξεκινάει πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, έχει κόκκινη φούντα και έχει δύο μαύρες γραμμές μέσα. Και μπετονιά μπόλικη παρεμονή, γιατί κόβεται συνέχεια εδώ πέρα, βρίσκει. Τώρα μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, spinner πήρα. Bus jig έχω πάρει αυτό το 4 γραμμάρια το πράσινο, το καφέ. Και τι άλλο πήραμε? Το jig head το 7. Έλα ρε φίλε, δεύτερη φορά που χάνω ψάρι. Και την πετονιά να πάρω ρε. Πάρε την πιο χοντρή που μπορείς να βρεις. Ή άμα έχει μπετονιά, απλά πάρε να έχει μαζί σου μπετονιά. Άμα είναι για να έρθει εδώ πέρα να ψαρέψει, που ψαρεύω εγώ έτσι. Ναι. Ποια, αυτή την μπλε θα πάρω, ναι, αυτή που είχες και πριν. Νομίζω μια καμιά 20 είχες. Ναι, 60 μέτρα. Τα βάζει αμέσως στα backup δηλαδή, έτσι. Τα έχει μέσα. Τα βάζει αμέσως στα backup δηλαδή, έτσι. Σε ποιο χάρτη είσαι τώρα? Στο Mad Water River. Για πάνω. Σε ποιο χάρτη είσαι τώρα? Τι δεξιά πάνω? Άνοιξε ένα τέτοιο να έρθω. Μπορείς να ανοίξεις ή πρέπει να βγεις? Λέγεται Νέχεριν River. Άνοιξε, μπες. Πρέπει να αγοράσω εκεί? Ναι, άδεια και τέτοια. Ταξίδι. Γιατί δεν βρίσκω ρε φίλε?
Πάνω δεξιά είναι, στο 10 level το ξεκλειδώνεις αυτό. Ήδη λέει έχω ένα φίλο εδώ πέρα που ψαρεύει. Ποιος ήταν αυτός? Βολάει. Στο rooms δεν μπορώ να σε βρω. Τώρα θα με βρεις. Έχει Erin River, έτσι. Στα δύο. Πώς λέγεται αυτό? Mad God the River βλέπω και Nehir River. Ναι. Σε αυτό είσαι? Ναι. By line. Για μία μέρα, ε? Ναι. Τη τέτοια, την Advance. Την Advance. Γιατί μπας θέλουμε να... εμείς μπας θα ψάρεψουμε περισσότερο και... Advance όμως να πάρω. Ναι, Advance. Εσύ ποια πήρες? Την Advance. North Carolina. Ναι, νομίζω την Basic που μου πήρες. Α. Όχι, όχι, όχι! Τι, μαλακιά πάτησα. Ναι, την πήρες για μια εβδομάδα. Μην πειράζουμε, να ψαρεύω εδώ. Καλά, δεν πειράζει, εδώ ψαρεύω τώρα μια εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς. Έχω καταστρέψει όλα τα μπατζίκ. Γιατί κολλάνε? Ναι, πιάνουν κάτω στον πάτο. Λοιπόν, ελάτε εδώ, πήγαινε εκεί που είναι ο Νικολάκης, αλλά όχι σε εκείνη την αχτή που είναι ο Νικολάκης. Γιατί θα πιάνετε συνέχεια στους βράχους τα... τα τέτοια. Έχετε δύο σημεία που μπορείτε να ψαρέψετε εδώ πέρα. Ο ένας είναι ή στη διπλανή παραλία από αυτή που είναι ο Νικολάκης, είσαι αυτή που είμαι εγώ. Κάτι έπιασε λατούγας. Ευθεία, Νικολάκη, έτσι. Και πρόσεχε, γιατί αριστερά σου έχεις βράχια. Και όταν είναι αισθηματισμένο, πάει συνέχεια προς τα εκεί. Εκεί που είσαι, καλά είσαι. Άμα το βαράς ευθεία, κάτι θα πιάνεις. Γιατί είναι είσοδο του ποταμιού. 423 γραμμάρια, μάλιστα. Κάτσε, μην αγχώνεσαι. Challenge in
complete, meist. Είναι πρωί ακόμα. Όχι εκεί, εκεί μέσα. Α, ένα κιλάκι έπιασε ο Greek Man. Εδώ όλα, εδώ που είμαι, εκεί που το πετάω, είναι η φωλιά τους, ρε. Όλο του κιλού βγάζω, πριν σου λέω, έπιασα 2 κιλό. Αν είχα αυτό το spinner που έχεις εσύ, δεν το έχω, το έχω σπίτι. Αυτό το spinner βασικά δεν το έχω καθόλου. Να πάρω το μηχανάκι να πάω να σου φέρω. Το ξεμπουκώσω και λιγάκι. Έχω πάρει 3 μέρες τώρα, εγώ δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Αδειά. Όχι άδεια, έχω, έχω κάνει 3 μέρες ταξίδι. Τώρα προσέξτε, όταν θα κάνετε... Εσείς τώρα, δεν θα πατα... όταν θα πατάτε next morning, έτσι... Κάντε θα πατάτε... μια μέρα το ταξίδι. Όχι, δεν θα κάνετε, δεν θα βγαίνετε να πατάτε στο home. Θα κάνετε extend, γιατί να πληρώνετε μόνο 500. Γιατί αλλιώς όταν θα πηγαίνετε στο home θα ξαναπληρώνετε πάλι και το ταξίδι, θα πληρώνετε 2-3 χιλιάρικα πάλι. Οπότε να μένετε μόνο εκεί, όσο θέλετε να παίξετε ρε παιδί μου, άμα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Αν δεν θέλετε. Πού είσαι εσύ, ανάμεσα στους δυο βραχούς? Όπα, τι έπιασε τώρα. Εδώ. Πώς σου φάνηκε? Πώς σου φάνηκε? Α, δεν το δες, ρε. Δεν το δες. Τώρα το δες. Είσαι πίσω. Πέναντι. Όχι, όχι από εκεί, όχι από εκεί. Τι, 700, έτσι. Ένα 700. Θα πατήσει εκεί στο μέσα βάθος. Α, είσαι αυτό εκεί, μπράβο. Θα πας πίσω από το βράχο αυτό. Προπατήσεις. Νομίζω δεν ξέρω αν ανεβαίνει εκεί από το βράχο, νομίζω ανεβαίνει από πίσω. Εδώ. Α, μια κομμενίτσα ξανθιά είναι εδώ. Δεν σου να καταλάβει. Και απέναντι δίπλα στο αυτοκίνητο είναι η φωλιά τους. Αυτοκίνητο? Εκεί που σαρεύει... Ναι, εκεί έχει ένα αυτοκίνητο. Εκεί που είναι ο Νικολάκης και σε αυτή την παραλία έχει τα καλύτερα ψάρια. Και έχει τα καλύτερα ψάρια. Εσύ βέβαια έχεις το καλύτερο δόλωμα για αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τάκια. Τι καλύτερο για συνδυάσεις. Εδώ πέρα κάνεις stop and go, μου κάνεις twitching. Δεν βγαίνεις εύκολα. Πού πάει στον Ντόξι τώρα? Ντόξι, ποια αυτός είναι? Με τα χέρια. Κάτσε βουτά. Όπου μιλάμε, πρέπει να έχει πιάσει κανένα. Καλά, ένα μισό κιλό ήταν όταν το βγάλα απ' έξω. Πρέπει να έχει πιέσει κανένα 1-1,5 κιλό τώρα. Το βλέπω το live γιατί ζορίζεται πολύ, πρέπει να πάρεις μηχανισμό. Αυτός που έχεις είναι πολύ μικρός. Δεν αντέχει το βάρος, βέβαια. Δεν τραβάς. Το καλάμι που έχω καλό είναι? Back καλάμι fin. Ναι, το ίδιο καλάμι έχουμε. Το ίδιο καλάμι έχουμε. Πού πάει, ρε? Αντί να έρχεται αυτό φεύγει, ρε. Ωπ, να τους έρχεται. Να το τραβάς και λίγο. Πάντο κόντρα μεγάλη. Να το έρχεται, έρχεται, έρχεται. Τράβα, 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 τράβα. Γρήγορα. Ξανά έρχεται. Έλα, θα φέρω το ψαροντούφεκο.
Ξένα ρε, ρε, φεύγει αυτό μακριά, ρε. Τόση ώρα μάζευα, το αγόραζα και να... Τότε κάνεις βούρες γύρω γύρω από το δικό μου. Η φάση είναι ότι εγώ κοιτάω τον Νίκο τώρα και δεν μπορώ να ψαρέψω, εγώ θέλω να ψάρεσκω, να φύγω. Κοίτα που τον πήγε ρε. Ναι ρε, τον πάει μέσα έξω, απλά Νίκο τράβα και σήκωνε λίγο προς τα πάνω όταν τον βλέπεις και τέτοιο. Και λασκάρει, ε. Ναι, και τον βλέπεις ότι πάει να κάνει για μια αυτή, τράβα τον, μήπως τον πετύχεις στον αέρα να το τραβήξεις. Δεν θα δοκιμάσω να τραβάω μία με τη τιμονιέρα. Ο Κώστας γελάει μαζί μου, ρε. Το βλέπω κι αυτό. Μη γελάς. Πάει στα βράχια μόνο. Έλα μέσα να παίξουμε, έλα μέσα. Τι είχες πιάσει. Καρχαρία. Καρχαρία. Αφού δεν μπορώ να σηκώσω καθόλου τη δύναμη το να τραβήξω, γιατί δεν έρχεται, ρε. Παίζεις με το χειριστήριο και δεν μπορείς να κάνεις το αντανακλαστικό το τράβημα. Φίλε, εδώ πέρα δεν μπορείς να το κάνεις και πολύ, γιατί εγώ το έχω κάνει και τρεις φορές και έχω χάσει ψάρια. Και σου σπάσε το η μπετονιά. Όχι, στα μεγάλα ψάρια δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα μικρά τραβάνε. Στα μεγάλα φεύγει το δόλο μου το στόμα. Το σκίζεις για την ακρίβεια. Τα τράβω προς τα πάνω, όταν είναι εκεί στα 27 μέτρα, τράβω το απότομο. Πρόσεχε, λίμνη σε φάινα. Κάντου μερικά τίκρε, παιδί μου, έτσι που θα πάνω. Τέσσερα ψαράκια έπιασα κι εγώ και τώρα δεν πιάνει τίποτα, έλε. Κουράστηκε σιγά σιγά και έρχεται. Αυτός ο πούστης ο Ίγνας πώς τα έβγαζε ρε, πεντάκιλα, εξάκιλα, για πλάκα. Έχει καλύτερο μηχανισμό. Ναι, αυτοί έχουν μηχανισμό, έχουν καλά, μια να μου... Μην το σηκώνει συνέχεια πάνω. Έτσι αυτά, κάνε μερικά τικ προς τα πάνω. Θα κουραστεί τώρα. Να το έλα, έλα, τράβο, 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 κουράστηκε. Θα το βγάλεις. Να το. Θέλω να δω ρε φίλε πόσα κιλά είναι. Τράβα το, τράβα το, τράβα το τώρα κάτω εδώ που είναι, που ξενερώνει, να το τραβήξεις πιο εύκολα. Κάντε τα τικ έτσι να το πετάς στον αέρα εκτός νερού. Ένα 30. Παπάρια ένα 200. Ένα 200 και σε άλλο μπορούσε έτσι. Όχι ρε φίλε. Θέλει μηχανισμό για να τραβάει πιο εύκολα. Γιατί που πες να πάρει ένα μηχανισμό αγόρι. Δεν έχεις κλειδώσει κανένα καλό ρε φίλε τώρα. Στα 12 level έχεις κλειδώσει ένα καλό. Αλλά δεν ήξερα τι μηχανισμό, εσύ πρέπει να είσαι από τον πρώτο ακόμα ρε φίλε. Όχι, δεν είχες αγοράσει ένα. Έχω δύο μηχανισμούς. Έτσι έχεις πάνω σου. Αυτός είναι ο καλύτερος. Καλυστό 2000 σίγουρα το έχεις, που είναι το αρχικό. Κι άλλο ένα καλύτερο πρέπει να έχω εδώ. Κώστας με κοροϊδεύει. Κώστα μαζέψου. Ένα κιλάκι έβγαλε τον Γκρικμάν. Δεν έχει τσιμπήσει καλά, τώρα τσιμπήσει. Ωραία φίλε, τώρα εδώ πέρα για να βγάλουμε ψάρια. Πώς πάρει 10 μέρες. Γιατί? Γιατί δεν έχει καθόλου απόδοση σήμερα. Μόνο λίγο το πρωί και μετά. Έλα στο μπαμπά. Κατάλαβες τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα βγάζεις μόνο όλο 800 και πάνω. Ενώ στο άλλο βγάζεις max έβγαζες 800. Κοίτα ρε, στο μισό μέτρο και παλεύει ακόμα, βγες έξω. Κάποιος τσίμπιζε εκεί πέρα, ε. Όχι εγώ, δεν μου λες το ρίξω. Δες εδώ ρε φίλε,
ψαρούκλα να πούμε μισό μέτρο το πόδι σου και... όχι, δεν θα βγω. Τι δεν έχεις βγάλει ακόμα, αφού το βγάλε, ρε. Το βγάλε, ρε, αλλά μισή ώρα το βγάλε τα πόδια μου. Α. Ήθελε να με σφάξει από την ίδια μου την πετονιά. Ένα κιλάκι. Τι είναι, ρε, κρυκμένο για πλάκα, τα βγάζεις, είσαι καλύτερο τέτοιο. Έχω τέτοιο μηχανισμό, ρε. Μένα όταν τα τραβάω αυτά τα 1 κιλό, 1.300. Έχω ένα μηχανισμό που έχω αγοράσει από πριν, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω στο... Ναι, άμα είναι τέτοιος ίδιος με αυτόν, ναι. Άμα είναι από τους άλλους, δεν... Όχι, όχι, για spinning είναι αυτό το θυμάμαι. Ναι, γιατί έχει και τον άλλο το μηχανισμό για το spin, που είναι για βάρκες. Το τέτοιο λες, το επαγγελματικό που είναι με τα σίδερα, ε. Έλα στον μπαμπά, έλα στον μπαμπά, μην αντιστέκεσαι, έλα. Το τέτοιο λες, το επαγγελματικό που είναι με τα σίδερα, έλα στον μπαμπά, έλα στον μπαμπά, μην αντιστέκεσαι. Ναι, παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Πολύ αέρα έβγαλε σήμερα, κατέβαινε, ρε φίλε. Με μασίλιο έχει εδώ, ρε. Πολύ απότομος ο αέρας, ρε φίλε, γιατί τραβάει τέρμα την τέντα. Και εσύ το ίδιο κόλπο θα μου κάνεις, έλα εδώ, ρε. Αυτό ο Νίκο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο αυτό που σχέσει. Ναι, και το άλλο έτσι μου κάνει και το ένα μικρό. Αυτό όμως δεν ένα... έρχεται, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, δεν έρχεται όμως. Συνήθεια με πάει από τα 30 στα 40. Λες και μικρό ένα 200, ένα 300, έτσι. Όχι, βέβαια. Ξέρω με 600. Τώρα αν πήγε στα 50 εδώ και τα φεύγει. Το θέμα είναι να το κρατήσεις, να μην σου σπάσει την πετονιά. Να μην κοπεί, ε. Απλά αυτό όταν θα σου έρθει πάλι στα 30 μέτρα, να του κάνεις αυτό το τύραγμα προς τα πάνω το τέτοιο. Το καλάμι κόστα καλό είναι, δεν έχω... πώς το λένε, μηχανισμό. Ωραία, αυτός έφερε ενισχύσεις εδώ. Πω, σαν λεβελίσαι 10. Ναι, μου έκανε ένα κόκκινο τώρα. Κοίτα εδώ, εδώ τώρα, μου το σπάσει, ρε. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, τι έχω πιάσει καρχαριά. Βάλε να... Έχετε τόση έχει... τελείως το τέτοιο, ε. Λοιπόν, δεν έχω άλλο. Τα 11 level. Θα μου το σπάσει, level. Δεν έχω άλλο. Το μηχανισμό... Δώσε λίγο χρόνο, ρε. Ρε, έχει πάει στα 57 μέτρα. Τέντωσε τελείως. Να, θα μου το κόψεις τώρα. Τράβα το. Τι να τραβήξω, ρε. Έλα, 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 έλα. Στα κάτω, έρχεται, στα κάτω. Μην το τραβάς, για λίγο τέτοιο μην το τραβάς, άστο, γιατί θα το ελαφρώσει μόνο το και τράβα το. Τράβα το, τράβα το, τράβα το, γιατί... Κάνε προς τα πάνω, κάνε προς τα πάνω το καλάμι. Τράβω το καλά μου στα πάνω. Όχι, κόψε τον Νίκο, κόψε τον. Δεν έρχεται, ρε μαλάκα. Πάτα β. Δεν ξέρω ποιο είναι. Εδώ σου κοίτα, εδώ. Ρε, σου χάλεσε το μηχανισμό, ρε. Πάει μηχανισμό. Τώρα πάνε και πάρε και ενώτη. Έχει στα 10 level και στα 11 level έχει τον Spira Slim και τον Καλίστο. Αφού τον έχω το μηχανισμό, μου κόψε το την πετονιά, ρε. Ρε, στον χάλασε το μηχανισμό. Το χάλασε. Ο Νίκος, ο Νίκος παίζει με τη μία γραμμή. Δες ποιο τι μηχανισμούς έχεις εσύ. Ναι, έλα, έχεις
Θα πάρει, πάρε αυτόν το μηχανισμό, τον Σπύρα Slim. 5.000 δεν έχω. 2.000 έχω. Α, δεν έχει 5.000. Να, ωραία. Δεν έχει όμω τώρα πώ τα τέτοιο. Πώ τα ψαρέψει. Πρέπει να το κάνει. Βγάλ το, πέτα το πάνω στο τέτοιο. Αυτό, ποιο το μηχανισμό. Το μηχανισμό. Το μηχανισμό βγάλ τον και πέτα τον πάνω στο inventory. Στο inventory να το πετάξω. Ναι. Όχι στο εκεί, ρε. Πού? Το backpack μέσα. Το backpack. Ωραία. Και. Και πάτα. Για, περίμενα να το δω και θα σου πω. Πήγαινε πάνω πάνω. Ο μηχανισμός. Δεν σε έχει repair. Πάει ο μηχανισμός. Άλλο μαζί σου δεν έχεις. Μόνο το κάλεστρο XRC 1000 έχω. Δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι τώρα, αφού δεν έχεις λεφτά. Αυτό εδώ ρε. Έχεις άλλο μηχανισμό. Δεν έχεις. Α, δεν έχω. Όχι, αφού είναι σπασμένος αυτός. Μόνο μπορείς να κάνεις είναι πόσα ψάρια έχεις. Αφού είχα δύο ρε. Τον άλλο πρέπει να τον έχεις στο σπίτι. Έχω 3 ψαράκια. 300 ευρώ τίποτα. Για πήγαινε μία στο σοπ. Για πήγαινε convert bait coins. Ένα είναι 100 ρε, δεν σου φτάνουν. Δεν σου φτάνουν, ναι, δεν σου φτάνουν. Δεν σου φτάνουν. Τώρα ή θα βγεις και θα πας να ψαρέψεις την πρώτη, να μαζέψεις λεφτά. Αυτό το πρίμα 3.500 δεν κάνει, ε. Δεν έχεις 59 χρυσά ρε για να το πάρεις. Α, χρυσά θέλει εδώ, ναι. Να σου δανείσω 5.000. Όταν βγω θα το πουλήσει, ε. Ναι. Και πάλι δεν έχω τέτοιο, ρε, μηχανισμό. Το inventory σου δεν έχεις. Μηχανισμό. Μόνο αυτό το κάλυστρο. Τον άλλο δεν τον έχεις κάνει. Δεν ξέρω. Το home πήγαινε. Α, το mini spoon έχω. Πήγαινε. Γιατί δεν μου το βάζεις στο backup. Backup is full μου λέει. Και πέτα το. Σύρ τον πάνω στο καλάμι. Πάνω στο καλάμι πέτα το. Δεν πάει ρε. Ωραία, πήγαινε στο backpack. Πάτε εκεί στον... πέτα τον αυτόν. Μπράβο. Πήγαινε εκεί. Μίνι spinning αυτόν. Βάλ τον πάνω. Πέτα τον άλλον, φτιάχνετε. Πάτε εκεί πάνω στο repair, το κλειδί, νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνετε. Όχι, δεν φτιάχνετε ρε, αφού είναι... Πέτα το σκουπίδια. Ναι. Πούλα, κάτσε λίγο. Έχεις πάρει δύο καλάμια, τι είναι αυτά εκεί. Value spin 190 και value spin 230. Το 190... Πούλα το. Από αυτά τα line τα θέλω όλα. Αυτό περίμενε. Τις 12 δώστες. Τις κίτρινες, ε. Ναι, τις κίτρινες, δεν τις θέλεις. Τα άλλα τα θέλεις, πήγαινε παρακάτω. Και
Για πέτα λίγο το στο home αυτό το τέτοιο που έχεις. Τι έχω? Το καλάμι που έχεις. Α, περίμενε, όχι. Να δω μέχρι πόσα κιλά μπορείς να πιάσεις με αυτό το καλάμι που έχεις. Για πήγαινε πάνω-πάνω. Στο home ή στο backpack? Στο home. Θέλω να δω αυτό το δεύτερο το καλάμι που έχεις. Τι φάση είναι? Το βάλεις πίνει. Δω... 7 έως 20. Μπορεί να το δω εγώ, ρε. Περίμενε. Μέχρι 3-4. Ναι. Μέχρι 20 γραμμάρια. 2 μέτρα είναι αυτό, 2-3 είναι αυτό. Και αυτό καλό είναι τώρα, δεν ξέρω άμα αξίζει να το πουλήσεις. Κράτα το. Απλά τώρα δεν έχεις μηχανισμό, αυτό είναι το κακό. Κάνε ένα πέτα αυτόν τον μηχανισμό που έχεις, εκεί που έχεις πάνω, ναι. Πέτα τον μέσα στο τέτοιο. Στο backup. Στο backup ή στο home? Στο backpack. Α, backpack είναι αυτό. Γιατί δεν πάει? Δεν πάει. Όχι το ρόντο. Όχι το καλάμι. Το μηχανισμό. Τον πέταξε. Και κάντον ένα repair. Πήγαινε. Για αυτό το pet food, πέτα το μέσα στο το home, αφού δεν... Κάντσε έτσι αλλιώς τέτοιο. Να μην βάλω σπίνερ εδώ, ε. Όχι, τώρα όπως είσαι... Τώρα όπως είσαι, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Ή πας και ψαρεύεις την πρώτη λίμνη. Πόσα είπαμε ότι θέλεις για το... Λοιπόν, θέλεις για το 11 level, δεν θέλεις πολλά. Full βάλτο, όσα μετά παίρνει. Γιατί πάει μέχρι 40. Τόσα παίρνει το τέτοιο. Α, ναι. Όλα ίδια είναι αυτά, ε. Ναι, ή πας εκεί πέρα, πας στην πρώτη λίμνη που είναι τσάμπα. Και μαζεύω λεφτά. Και μαζεύει λεφτά να πάρεις το επόμενο το μηχανισμό που είναι στα 11 level. Η Long δεν είναι, Lone Star Lake, ε. Lone Star Lake. Ή έρχεσαι σε εμάς και απλά προσέχεις τι ψαρεύεις. Και είχα λεφτά για να πάρω με καλάμι. Μηχανισμό. Ρε το. Και είχα λεφτά για να πάρω με καλάμι.
Πάλι και αυτό το ίδιο πράγμα μου κάνει. Τι σκάτα έβιασα, ακούστε. Το καλάμι πώς το ρίχνει τόσο μακριά με χειριστήριο, ρε, γιατί εγώ έχω το... Με το ποντίκι μου φαίνεται. Το καλάμι πώς το ρίχνει τόσο μακριά με χειριστήριο, ρε. Μ' ακούτε? Ναι. Πώς ρίχνει το καλάμι μακριά? Αν έχει χειριστήριο δεν ξέρω, με ποντίκι. Όχι. Ποντίκι, ποντίκι. Πατάς F11 μόλις μπει στη λίμνη, όταν πας κοντά στη λίμνη να σου βγάλει το καλάμι, πατάς F11 να το μαζέψεις. Δεξί κλικ, σημαδεύεις που θες να πάει και μετά με το αριστερό κλικ βάζεις τη δύναμη που χρειάζεται για να πάει στο σημείο. Αλλά είναι ανάλογα το μηχανισμό, το καλάμι, μπετονιά πόσο έχεις βάλει, το βάρος που έχει μπετονιά μπροστά για να φύγει. Βαρομετρικά, όχι. Αρχικοί πήγες. Έτσι τι να κάνω, για να πάρω κανένα φράγκο. Αλέξανδρε βγήκες. Έτσι
Τίποτα, μπιλάκο. Έβαλα 7 γραμμάρια το χρυσό και δεν μπορούσα να τραβήξω πάλι το ψάρι. Δεν είναι ρε, τι 7. Αυτό είναι 5, το άλλο ήταν 7. Στο μεταξύ μου αρέσει που εγώ στριμάρω, βλέπω το stream του Νίκου. Και το δικό σου δεν το βλέπεις. Καθόλου. Μπράβο. Έλα ρε, κοντεύεις να ανέβεις level. Θα πάρεις λεφτά για να πάρεις μηχανισμό. Α, μόλις ανεβαίνεις level πρέπει και λεφτά. 1500 σου δίνει, 1000 ανάλογα, δεν ξέρω. Αν έχω και το ταξίδι τώρα. Μάζι με λεφτά. Δάνειο από το Eurotrack. Πόσο είσαι στο 14 είσαι τώρα? Κοντεύω 15. Δεν κάναμε τίποτα. Τι έγινε, πήγες σε άλλη περιοχή? Όχι. Ο Αλέξανδρος πού είναι? Α, αρχίζει και πέφτει. Έχει βέβαια ακόμα κίτρινο. Μ' είχε βάλει σε καλή μέρα. Για να ρίξουμε λίγο μπροστάκι. Μπορεί να του κάνει τίποτα πάλι με το ρεύμα. Εμένα μου το κάνανε και ήταν για μια εβδομάδα που με λες και είχα πάρει ρεπό. Σε ένα ήταν σερί. Μισό έρχομαι. Ρε φίλε, σήμερα θέλει δε σήμερα να να ψαρέψω ρε. Στο μεταξύ έλεγα, λέω, τι έγινε, βγήκες? Ρε φίλε, από το πρωί όλο κλείνει το PC μου να μου.
Μόνο, εν τω μεταξύ πρόσεξε, μόνο το PC μου. Και μου λένε όλοι, είναι η ΔΕΗ, είναι η ΔΕΗ. Πώς γίνει τα κλείνει μόνο το PC μου να πούμε και να είναι η ΔΕΗ. Ακολουθούν. Το PC και στο κλείνουν. Τώρα να γεμίσει, να πούμε. Πέντε κιλά καλάθι. Νίκο, πρόσεχε πάλι το μηχανισμό σου, γιατί βλέπω πάλι 68% έχει πάει. Πού τον βλέπεις ρε? Κάτω δεξιά. Είναι το τελευταίο δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που πιάνει αυτά τα μισόκυλα. Γιατί δεν είναι καλός ρε. Πάλι από Κινέζους πήγες και ψώνεις σε αγούμα. Όχι ρε, είναι το κιλό να μου, για να γνωρίζεται πολύ. Φαντάζεσαι ότι είναι το κιλό και ούτε τα 500 δεν μπορείς. Πρέπει να τον παίζω στα μπλε δηλαδή, ε. Όσο μπορείς να μιλά. Δηλαδή και πάλι όταν είναι το τραβήξι, το τραβάς στο 4, τετάρτη σκάλα. Τρίτη καλύτερα. Άμα δεις ότι σε τραβάει πολύ. Σόμπα ρε, ο Νικολάκης έχει παρέα και... Πού εδώ που είμαι? Ναι, δεν τον βλέπεις απέναντί σου. Ένας είναι, τρεις. Αν τον μπήκες. Ναι. Έλα στον μπαμπά. Τώρα έχουν πάρει τον κατήφορο. Εξαιτίας ενός μηχανισμού ψαρέματος. Ε. Και έχω κάρτα ρε γάμο, δεν μπορώ να βάλω κάρτα να τον πάρω. Τι? Έχω κάρτα λέω, να του δώσω μια κάρτα να τον αγοράσω. Κάρτα. Κάρτα, όταν πάω στο κατάστημα δεν παίρνει κάρτα ρε παιδί μου. Όχι. Δεν έχει πει ο Γάμο την πουτάνα του. Old school μαγαζί. Κάτσε για τον ένα κατήφορος ο μεγάλος και δεν μας κάνει. Τι ώρα πρέπει να το βάλουμε? 17. Εδώ όλο μα έχεις βάλει. Αυτό το χρυσό μωρέ το, όπως λέγεται.
Casting spawn. Ναι. Είχα βάλει το 7 και δεν το τραβάγε, μου το έπαιρνε πίσω το καλάμι, την πετονιά. Να βάλω τον μπάς. Εκεί δεν σε νοιάζει. Και τον μπάς, και με τον μπάς πώς θα ψαρεύσω. Εγώ με τον μπάς ψαρεύω εκεί πέρα. Ναι, αλλά... Με το spinner μπορείς να ψαρεύσεις. Και με το spinner. Ναι, αυτό το spinneράκι που αγόρασες. Ας το λοιπόν να το κάνουμε σαν πράσινο, να μην πάθουμε καμιά πλάκα. Έλα εδώ ρε χαμένα, έλα εδώ κοντά. Μέγες. Ω μαλάκα, κοίτα. Κύκλωση λίμνη κάνει. Greekman has reached level 16. Έλα, γορίτσι μου, εδώ να σου πω κάτι. 630. Δεν άσχημα. Ρε ο Κυρνίκος, πού είναι ο Κυρνίκος ρε. Δεν μας καταδέχεται. Μας καταδέχεται. Γιατί τον κορυδεύαμε λέει χτες. Σου είπα ότι έκανα παράπονα, ε. Ναι. Στο Γιωργάκη. Ρε τσάμπα η άδεια, τσάμπα τα λεφτά όλα ρε γάμο. Η άδεια είναι καμία εβδομάδα την έχεις πάρει, άστο. Γι' αυτό έφαγε τόσα λεφτά. Κοίτα, μπορούσε να έρθεις με, αυτό, με αυτή τη... Του χώσω τώρα 13 ευρώ και πάρω όλο τον εξοπλισμό που δίνει να έχουμε. Μπορούσε να έρθεις με το casting spoon να πιάνεις κάτι 400 να πούμε. Έχει κάτι τέτοιο εκεί στο ποτάμι. Με πρόβλημα να το πεις. 5.61. Η τσάμπα θα κάτσει όμως ρε Νίκο. Η τσάμπα θα πληρώσει. Βασικά δεν σ' άκουσα στην αρχή που κοκκίνησε που μου είπες κόφτο. Έπρεπε να το κόψω εκεί. Και άμα το κόβες εκεί πέρα θα το σώζες. Ναι. Γιατί είχες και εμείς καλά. Καλά, εγώ δεν ήξερα ότι χαλάει και ο μηχανισμός έτσι. Με τα κοκκινάδια. Ναι, άμα στον τερματίζει συνέχεια και στο τραβάει, σου χαλάει το μηχανισμό. Ναι. Να ξέρεις, το πληκτρολόγιο είναι το Β, τώρα στο χειριστήριο δεν ξέρω ποιο είναι. Το Β. Με το που δεις ότι... Είναι το τετράγωνο. Απλά χάνεις το τέτοιο, έτσι. Ποιο? Το δόλωμα. Ναι. Το λιγότερο από το να χάσει όλο το. Να χάσει τώρα όλη τη μέρα εκεί πέρα τσάμπα. Γιατί τουλάχιστον θα έχεις πιάσει τώρα αλλά 4-5 ψάρια ρε παιδί μου, θα έχεις βγάλει τουλάχιστον τη μέρα σου. Τα 500. Να βγάλεις λίγο κάποια έξοδο. Δύο-τρία ψάρια ανέπιανε εδώ, τώρα θα έχει ανεβεί 11. Δύο-τρία ψάρια να έχεις πιάσει ακόμα. Και φτάσει... Τι δύο-τρία ρε, είχα πιάσει 6 κιλά ήδη, μάνι. Πήγα να γεμίσω το σάκο. Όχι 6, πόσα είχα πιάσει. Μαλακές λέω. Ευρώ, έχει πιάσει, πρέπει να ήταν 3-4 κιλά. Thank you.
Το μαλάκα έφυγε. Τι στρέβε τρύπα αφού έφυγε. Πολλολίμνη να πούμε. Hashtag ποτάμι. Όταν τα τσιμπάνε και μετά τα δαγκώνει, με εκνευρίζουνε. Same. Το έχει πιάσει και καλά, φαίνεται ότι το τραβάει και το τραβάει καλά. Και μετά απλά τα αφήνει. Ένα-δύο. Σ' ακούμε. Ένα-δύο. Ω, δε... Α, το μικρόφωνο με μένα παίρνει να τα παίξω. Τι γίνεται. Στο 50 έπεσε το έχεις εσύ. Ποιο. Ένα-δύο. Το την ευαισθησία. Ναι. Ένα-δύο. Μ' ακούτε. Γιατί ακούω ένα αφήσιμο μέσα και δεν μου αρέσει. Στο 40 το έχω. Στο 40 το έχεις. 50 μου πες χτες. 40, εκεί το βάζω. 40, 45, 50 αναλόγως. Τώρα ας πούμε το έχει πιάσει και βαράει με τα δύο χέρια. Και το πάω στο 50. Πάρτο ρε κερά το βερικόμενο, πάρτο. Το άφησε ο μαλάκας.
Νίκο, μόλις το τραβήξεις αυτό, δες πόσα λεφτά έχει το inventory. Πόσα γίνεται αυτό το ψάρι? 800. Και τράβαγε σαν να μην υπάρχει αύριο. Είχε καλή ουρά φαινόταν. Γυμνασμένο είναι ρε, πάει γυμναστήρι. Ένα ψαράκι ακόμα και πάω να αδειάσω. 12 έχεις το δεκαρί? Ναι, στα 15 ξεκλειδώνει το άλλο που είναι το Αλέξανδρο. Όχι ο σάκος. Ναι, το 25 στα 15 δεν ξεκλειδώνει άλλο. Α. Ναι. Στα 14 ξεκλειδώνει με χρυσό. Άλλη πουστιά που παίξαν αυτοί, ε. Σας θα δίνουμε ένα level νωρίτερα 2 με χρυσό για να μην τα πάρετε μετά, ξέρω. Ναι, και σου δίνει και ένα κιλό παραπάνω, με 26 πρέπει να είναι. Κοίτα ρε που δεν θέλει να ανέβει. Μηχανισμό πρόσεχε, πας πολύ προς το πράσινο. Εντάξει, το πράσινο δεν τον νοιάζει, μέχρι τη μέση 600 και γραμμάρια και τρελάθηκε. Μέχρι εκεί καλά πάει. New level 11. Ο μηχανισμός που έχει τώρα λοιπόν, είναι τόσο 1500 πολύ. Περίμενε, δες τώρα πόσο είναι το inventory σου. 4.120. Όχι ρε. Έχεις 4.000, ωραία. Πόσο είναι το ψάρι, τα ψάρια που έχει μέσα στο... Θα στο φύσκει υπερπάνω. 728. Ωραία. Πήγαινε να δεις το... πόσο έχει το... στο 11 level εκείνο το... το μοτέρ. Τώρα βάλω τώρα. Μπορείς, ρε. Νομίζω μπορείς να το δεις. Στο shop που πήγαινε. Στη λίμνη δεν μπορεί. Το κάλεσο που χαλάσαμε. 1125. Δεν μπορείς. Το κάλεσο, McFin είναι αυτό που είχα. Περίμενε. Θα σου πω εγώ πόσο έχει. Κάνει... Χιλιάρικα κάνει... Ξέρε φίλε, αυτό έχω εγώ. Αυτό έχω εγώ φίλε, το κάλυστο, το 7000. Που δεν καταλαβαίνει Χριστό. Και πόσο κάνει? 7000. 7000! Αλλά είναι φίλε για 3,5 κιλά ψάρι, έτσι. Λοιπόν, για να πάμε να βάλουμε. Θα πάρεις αυτό που είναι για τέτοιο, ρε. Θα πάρεις αυτό που είναι στα 10 level. Άμα είναι, που είναι τα 5.000. 5.250. Άμα γεμίσει το... Άμα το γεμίσει μια φορά. Όχι τώρα. Εντάξει. Έλα, άραξε, πάρε και μια μπέρα από το ψυγείο. Θέλω να δω λίγο, επειδή έχω βάλει το σπινεράκι, άμα θα πιάσω και ένα τα λευκά τα αμερικάνικα. Γι' αυτό είχα πάει και από πέναντι. 1,5-2,5 κιλά είναι αυτά. Τα μπου, πώς κάπως λεγόντουσαν. Χτες τα πιάνε ένας. 1,5 κιλό το ένα τα πιάνε εγώ εδώ πέρα πριν. Κάτι τέτοιο πιάνε κι ένας. Αλλά σε μία άλλη λίμνη, όχι σε αυτήν που πήγαμε σήμερα. Εδώ πέρα κάνεις κάστε. Ναι. Εδώ μέσα στη μέση της λίμνης, άμα, εδώ δηλαδή στο αυτό κομματάκι που είμαστε, άμα ρίξεις εκεί στην άκρη, ξέρεις τι πιάνεις ή από αριστερά εκεί πέρα που ψάρε ο Νίκος στην αρχή όταν είχε έρθει. Δίπλα στο αμάξι. Εδώ μέσα στη μέση της λίμνης, άμα, εδώ δηλαδή στο αυτό κομματάκι που είμαστε, όχι δίπλα στο αμάξι, αριστερά, από την αριστερή πλευρά που έχει. Α, απέναντι μου.
Όχι απέναντι εκεί που είχα πάει εγώ. Αριστερά, σου λέω. Από εκεί που με έβγαλε, ναι, εδώ, αριστερά μου είναι. Τα 800 γραμμάρια ψάρι έβγαλε όλα. Νίκο, πρέπει να κάνουμε τράμπα ως viewers. Ναι. Να βλέπεις εσύ το δικό μου, να βλέπω εγώ το δικό σου, γιατί εγώ το δικό μου live δεν ξέρω καν πώς πάει από πίσω. Για άνοιξε το ρε γόρι μου. Ανοιχτό είναι ρε, απλά έχω το δικό σου από πάνω και δεν βλέπω τίποτα για να μπορούμε να σου βοηθάμε. Αυτό βλέπω κι εγώ ρε. Δεν πειράζει, μ' αρέσει να τον βλέπω που ζορίζεται λίγο. Που βασανίζεται, έβαλε αυτή τη μαλακία τον back jeep, jeep και δεν πιάνει τίποτα. Ούτε μια τσιμπιά δεν έχω πάρει. Α, χθες μια χαρά πήγαινε, δεν ξέρω. Οχ. Αυτό το όχ δεν μ' άρεσε. Αυτό το όχ δεν μ' άρεσε. Τον μπει, πάντα τον μπει. Τον μπει πάντα, τον μπει. 900 ευρώ. Εκτός από μπάς εδώ μέσα έχει κάτι άλλο. Ναι ρε, αλλά δεν έχω τώρα τα τέτοια. Δεν έχουμε τα δολώματα για να τα πιάσουμε. Γι' αυτό δοκιμάζω εγώ τώρα με διάφορα δολώματα, γιατί ίσως δεν έχω... Εγώ τώρα είμαι και εκτός. Εδώ πέρα ό,τι και να ρίχνω, ό,τι και να πιάνω δεν με νοιάζει. Πρέπει να το γεμίσω. Εγώ ένα ψαράκι θέλω ακόμα να γεμίσω για να πάω να πουλήσω. Σκεφτόμουν να δοκιμάσω μία casting. Επί μικρό έπιση. Ελαφρύ. 400, 500, 200. Δεν πήγες εκεί πάνω ρε. Μ' αρέσει που το YouTube ακόμα και το τραγούδι του παιχνιδιού το βγάζει. Copyright. Τι σου βγάλε copyright. Ε, ναι, ρε, έχουν copyright από τη μουσική του παιχνιδιών. Και το Twitch. Αλλά εσύ με τι ψαρεύεις. Με το σπινεράκι αυτό που είπα του Νικού. Ναι. Εγώ θέλω να το πάρω και το σπινεράκι, το έχω στο σπίτι. Τα άφησε εκεί. Θα έχεις γεμίσει τώρα δύο κουβάδες. Δύο κουβάδες εδώ. Τώρα θα είχα πέπει. Άστο, θα είχα γίνει εκατομμυριούχος να πει. Δύο κουβάδες θα έχεις τώρα. Σίγουρα 200 γραμμάρια ψάρι. Επαγγελματία σου 200 γραμμάρια ψάρι. Αφού δεν τούτου που τούτ, δεν πα για ψάρι μα τελειώνουμε. Έλα καμάρι μου, πάρτο. Πάρτο να μην έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο, γλυκιά μου. Έλα, 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 κοντά μου, έλα, 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 έλα. Έλα, για θέλουμε λεφτά, έλα, έλα, γάμο. Ο Zero Q, oh, έπιασε. Το ίδιο πιάσαμε, φίλε.
Λες Νικολάκη, και απλά ρίχνω τώρα εδώ πέρα με ό,τι έχω πάνω μου να δω τι πιάνει τι. Έτσι από περιέργεια. Ρε, θέλω να πάρω τσάντα για να κουβαλάω και το άλλο καλάμι. Να έχω και το δεύτερο μαζί, να δοκιμάζω. Εγώ το έχω το δεύτερο ρε φίλε, αλλά το δεύτερο αυτό που έχω δεν πιάνει. Είναι για να το αφήνεις 5 ώρες να πούμε και να ψαρεύεις. Και θέλω να το πουλήσω τώρα να πάρω ένα... το άλλο. Το κόψε μαλάκας. Ο... Μάτσερο... Όπου εδώ μπροστά το πιέσαι ρε. Στα 3 μέτρα. Αυτό εδώ τον άρρο σπούν φίλε. 2 στα 2 πάνω από κιλό. Τα γραμμάρια narrow spoon 2 στα 2 πάνω από κιλό. Για να δούμε. Νικολάκη, έτσι από περιέργεια, για πήγαινε μία εκεί δεξιά ρε, στο βράχο που ψάρευα εγώ. Μία. Να δούμε τι μπορείς να πιάσεις. Γιατί εδώ εντάξει πιάνεις το κιλό, έτσι. Πέναντι. Θέλω να δω, ναι, εκεί δεξιά που ήμουν εγώ, ναι. Με τον Νίκο πριν. Να δούμε που είσαι κοντά σε μένα, να δω τι μπορείς να πιάσεις. Μπορώ να κάνω τον κύκλο από εδώ. Ναι, με τα πόδια πας εκεί. Έτσι από περιέργεια να δω τι θα πιάσει. Ρίξε 4-5 φορές να δούμε τι θα πιάσει. Εδώ έτσι. Ναι. Και ρίχνεις εκεί δίπλα από το φορτηγάκι. Αφού στο ίδιο σημείο ρίχνει πάλι, τι θα αλλάξει ρε. Όχι ρε, ευθεία ρίχνει. Δεν ρίχνει στο ίδιο σημείο. Βλέπεις το live. Όχι. Έχω βάλει το stream στο κινητό να βλέπω ότι γίνεται στο chat. Λε, 3 στα 3, πάνω από κιλό. Στα 6 μέτρα το πιες αυτό. Αλλά τα πιάνω εδώ έξω ρε φίλε μου αυτό το πράγμα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δολωμά εννοείς. Έχω βάλει τον arrow spoon τώρα. Mm-hmm. Πιάνω... Έχω πιάσει 3 στα 3 πάνω από κιλό. Αλλά τα πιάνω εδώ κοντά κοντά, δεν τα πιάνω μέσα. Τα δύο τα πιάσα, το ένα το πιάσα μέσα, τα άλλα δύο τα πιάσα εδώ έξω. Φαντάσου εδώ άμα έχεις καλάμι να ψαρέψεις. Όχι... Αυτό που το στείνεις, ε. Όχι στείνεις, αυτό που... Έχει ο Φώτης. Με δόλωμα. Το σπάσε ρε φίλε. Τι σου σπάσε. Το τράβηξε όλο ρε και το άφησε. Μόνο αυτό το ψάρι μου έβγαλε 11% το καλάμι να μου. Μόνο αυτό που έπιασα τώρα. Λέω τώρα τι έγινε. Κάνε αυτά με την βρίζει. Τα ίδια κόλπα με σένα μου κάνουνε ρε. Όταν πιάνετε να πούμε στα τελευταία μέτρα, εδώ έξω.
Δεν πειράζει, ας πιάνετε. Πέτρα. Σε μέτρα, ρε. Σε πέτρα. Α. Το δόλωμα. Μετά είναι ψάρι, δεν θα με νοιάζει. Όποια το πιάσω. Ωραία, φίλε. Ε, φίλε, το ότι βρίσκω την ακτή εκεί στην άκρη. Έλα ρε, λέει. Σοβαρά τώρα. Μεγάλο ρε φίλε. Το έχασε εκεί μπροστά στο Νικολάκη. Τι γελάς. Το είδα. Το πήρε ο Νικός. Όχι ρε, μπροστά στο Νικολάκη εκεί. Μπαπ έκανε ένα πέταγμα στον αέρα και ξεγαντζώθηκε. Νίκο, κόφτο, κόφτο, Νίκο. Άμα δεις ότι δεν μπορεί... Τόσο μεγάλο ήταν, ρε. Πρέπει να ήταν πάνω, πρέπει να ήταν κοντά στο... στα 800-900. Δεν έχεις πολύ μπετονιά, Νίκο. Βγάλε την μπετονιά που έχεις, ξαναβάλε. Δεν χρειάζεται παραπάνω μόνο, εντάξει. Ναι, φέρε μία σιρτή. Μια σηκωτή λέει. Μια σηκωβάρα φέρε. Νικολάκη, τι έχεις πιάσει, γιατί δεν έχω δει. Το large mouth bass τώρα το 1 κιλό. Αυτό μόνο. Δεν τσιμπάει. Τσιμπάει, αλλά πάντα πηγαίνει στα βράχια εκεί δεξιά που είναι. Και εδώ δεξιά μου. Και κολλάει εκεί πέρα και μετά το αφήνει. Να βάλω 16 με 16 σασμάν μου φαίνεται. Να βάλεις και το 730 γιατί δεν... 670 γραμμάρια καλό είναι. Δεν ήταν άσχημο. Έλα παιδιά, μπήκε ένας επαγγελματίας ψαράς στο stream μου ρε και μου λέει γιατί πράγμα κυνηγάμε εδώ. Είναι επαγγελματίας ψαράς.
Το ότι κυνηγάει 15 κιλά ψάρια και εμείς που κυνηγάμε τα 1 κιλά δικιά και δικιά. Thank you. Από ό,τι μας λέει ο φίλος εδώ πέρα στο Saint Croix μπορούμε να πιάνουμε 15 κιλά να το ξεκλειδώσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε καλό εξοπλισμό, λέει. Ναι, το θέμα είναι τώρα εδώ τι κάνουμε και πώς θα ανεβούμε γρήγορα level. Τώρα όταν ξεκλειδώσουμε και τι ξεκλειδώσουμε, χαίρομαι πολύ. Όταν φτάσουμε 30 level. Εγώ σκεφτόμουν να αγοράσω μια μέρα premium να δω πώς πάει. Αλλά παίρνεις παραπάνω λεφτά, ρε. Και XP, λέει. Ναι. Βολάκια, αλλά πάλι εδώ, ρε. Που δεν πιάνεις και τίποτα. Τι τρεβάς έτσι, ρε. Εδώ πέρα μην τα κάνετε αυτά. Εμένα λες. Ναι, ναι, μην το κάνεις αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι μεγάλα τα ψάρια. Εγώ αυτό το έκανα στα μικρά τα ψάρια, γιατί ήταν μικρά, ρε φίλε. Θα δω στα μεγάλα, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα σου φύγει. Απλά εδώ απλά τα τράβα. Καταρχήν έχεις μικρή μπετονιά. Θα σου σπάσει την μπετονιά. Άμα συνεχίσεις να τραβάς έτσι. Δεν έχω μεγαλύτερο μηχανισμό. Όχι μηχανισμό, μπετονιά. Είναι πολύ λεπτή. Να βάλεις πιο χοντρή μπετονιά.
Ναι, εκεί μόνο με μπας μπορείς να ψαρέψεις. Εκεί είναι καλό να ψαρέψεις με μπας στο έτσι. Στο αυτοκινητάκι. Και εδώ πέρα ψαρεύεις με τέτοιο. Με narrow spoon και... Ανοιχτά τα. Όλα τα υπόλοιπα. Έτσι και φύγει, θα τους πάω στο κεφάλι, ρε. Να βάλω ένα χεράκι. Α, και δεν πρέπει να είναι μεγάλο, γιατί πολύ εύκολα έρχεται. Μικρό είναι, ρε. Που είπες το Saint Croix, Saint Croix, πάνω αριστερά είναι. Καλιφόρνια είναι. Νομίζω ναι. Το μεταξύ ρε φίλε, αυτά τα ψάρια εδώ πέρα που πιάνουμε είναι και φτηνά. Δηλαδή πρέπει λίγο κάποια στιγμή να ξεφύγουμε και από τα μπάς, να πιάνουμε και τίποτα άλλο. Τώρα παίζουμε ότι κόλλησε από κάτω. Α, εκεί, πώς θα το βγάλεις. Εκεί θα το βγάλεις απλά τραβώντας, κάπου στα wind έχει πιάσει. Κόψτε, δε, μη σε νοιάζει, σιγά, 5 μέτρα. Κόψε ένα μέτρο. Αυτό είναι μεγάλο. Giornata no per Dovi che non riesce a superare il Q1, tredicesimo, la sua peggior posizione da... Il grande Chester ha trovato Calam su perché... Tigers scrambling desperately. And there's going to be a card here for Leicester. Beh, copso che già listo. Μου την μπλέξει μόνο πουθενά σε καμιά πέτρα. Baciato dal sole, Guido qua siamo, è luna di notte, è buio, guarda lì che bel sole che c'è, ciao Guido! Perché il sole notoriamente bacia i belli, deve essersi sbagliato qua, eh? No, no, è giustissimo, è giustissimo. Chi lure felice, chieda po' stravaghi. Andiamo a vedere prima di tutto la griglia di partenza con i tempi Cato. Mark Marquez, questa pole che è la settima consecutiva di Austin e ricordiamo che ne ha fatte 6 di vittorie finora su questo circuito. 53 quattresima per lui in top class 203 e 787 il suo crono di riferimento a due decimi c'è Valentino Rossi
con la prima fila numero 146. Crutchlow completa la prima fila con due Honda, quindi, mentre l'altra Yamaha, quella di Vignales, è in seconda fila, in sesta casella, prima di lui Jack Miller con la prima delle Ducati e Paul Espargaró. In terza fila c'è Danilo Petrucci, prima di Petrucci Alex Rins, in settima casella e poi Quartararo. In quarta fila Morbidelli, Lorenzo Microfono. Vignale, con Dovizioso peggior. Qualifica per lui la Reds 2017, tredicesima casella, quinta fila, sesta fila, ancora più difficile la partenza per Andrea Iannone che parte dalla diciassettesima casella. Oh, iniziamo con questo Marquez che si conferma ancora una volta il più veloce ad Austin. Il microfono. Ma con forse un nasi, stiamo migliore rispetto agli altri anni per quello che abbiamo visto oggi. Beh, diciamo nelle qualifiche sicuramente sì, perché tre decimi su una pista in cui si gira in 4 secondi sono pochi rispetto a quello che potevamo prevedere. Però invece se andiamo a guardare la FP4, lì aveva dato un abisso agli altri. Cioè poi quando si è trattato di improvvisare, che è una delle doti di Marquez, con la pista che era ancora un po' bagnata, avevi fatto tre quarti delle prove con bagnato, così lui ha messo subito c'è da pare c'è dato dell'uomo da sé. Ha visto di nuovo Marquez quello terribile, anche perché c'è più margine per gli altri piloti per prenderlo, così ha detto Dovizioso. E al di là della giornata il Dovi comunque ci fidiamo Salmo Smallmouth Bass έχει 165 ευρώ. Ένα κιλό large mouth έχει 158 ευρώ. Ένα κιλό Come dicevi tu, vabbè, intanto un po' la pista è cambiata, è peggiorata nel tempo e non è che per lui sia liscia. Αυτά τα ψάρια που ψαρεύω τώρα τελευταία με τον Narrow Spoon, φίλε, είναι πιο ακριβά από τα large. Sentiamo anche che cosa ha detto Marquez, le sue emozioni. Più ακριβά. C'era tanto vento, così per questo la moto si muoveva al rettilineo e abbiamo fatto un po' di fatica di là, ma dopo le curve le stai più ακριβά. Mi ho sentito abbastanza bene. Kilo. Ma con la seconda di solito in questo circuito succede questo. Quando vai tranquillo va bene, quando spingi un po' troppo dopo ho andato lungo in troppe curve, il tempo non è venuto abbastanza, bueno, è venuto forte 3.8 ma no il top, così alla tale ξεκινάνε από κιλό και πάνω, ενώ τα large είναι proprio lì nella prima fila l'antagonista diretto, perché abbiamo una Yamaha con Valentino Rossi in forma, ma non da oggi, cioè è una Yamaha che è in crescita secondo me dal Qatar, sta dando segni di ripresa dal Qatar, ricordiamoci che Valentino arrivò quinto per poco in quella gara in volata, è stato protagonista in Argentina e secondo me qua tutto sommato inizia a raccogliere qualcosa di questo lavoro nuovo che il gruppo sta impostando, quindi lui può essere un protagonista domani come Crutchlow, perché anche Crutchlow è un altro pilota che sta andando bene, e anche lui l'abbiamo visto bene in Qatar, ha fatto un po' fatica a mettersi magari a punto con questa nuova Honda all'inizio, soprattutto per l'anteriore nuovo, ma già in Argentina era lì, aveva un passo eccezionale, almeno in FP4, poi sappiamo com'è andata, è stato penalizzato in partenza, quindi può essere un protagonista. Vignales non lo so, perché Vignales era velocissimo ieri, oggi sempre ho perso, sappiamo che la partenza non è il suo punto di forza e gli altri sono un po' tutti sotto osservazione, ma soprattutto Dovizioso, perché la grande domanda è quanto riuscirà a recuperare domani Andrea. Basta, finita la trasmissione, perché mai è finito così. Sentiamo, visto che hai nominato prima di tutti Valentino Rossi, proprio lui le sue dichiarazioni. Stamattina abbiamo aspettato, alla fine non abbiamo girato e c'era il tempo molto brutto,
poi a un certo punto è passato, è diventato tutto il sole. Però è stato importante anche perché nell'FP4 c'erano delle condizioni miste, mezzo asciutto, mezzo bagnato, dove noi di solito soffriamo, invece ero abbastanza veloce anche lì. Non abbiamo mai lavorato sul passo gara e con le gomme morbide vado bene, vado forte. E invece poi bisognerà vedere che gomma usare per la gara, quanto temperatura ci sarà, perché secondo me la scelta delle gomme sarà importantissima. Marquez è quello che va più forte, ma anche Vinales va molto forte. Poi ci siamo in 3-4, e lì molto vicino, però questo era ieri. Secondo me oggi abbiamo migliorato un po', ecco. Bisognerà cercare di partire bene, sarebbe bello stare vicino, almeno vicino a Marquez. Bene, di Vale abbiamo detto le 146 prime file sono 187 in totale, veramente clamoroso. Guido, voglio chiederti una cosa sulle irregolarità della pista. Vai. Visto che Valentino, sì, Rossi dice che la Yamaha assorbe bene queste irregolarità, mentre Marquez ha detto non benissimo. La Ducati ci pare di capire che no, quindi sarà un vantaggio questa irregolarità addirittura per la Yamaha? Beh, diciamo che la Yamaha, probabilmente nel pacchetto delle cose che hanno fatto avvicinare un po' la Yamaha, nel quale io inserisco come primo fattore forse non una radicale trasformazione della moto, ma un miglioramento dell'ambiente e del metodo di lavoro, ci si può mettere anche che in effetti probabilmente se beve bene le asperità, e qui ragazzi quest'anno ce ne sono veramente veramente tante, può essere una fase interessante per la Yamaha. Paolo, va detto che comunque Marquez in quel giro matto nel quale ha fatto la polma, anche giri che aveva fatto in prova unico ad utilizzare la gomma dura, sulle asperità forse non avrà una moto di velluto, però il miglior tempo l'ha sempre fatto lui, ecco. Io non è che voglia togliere le speranze a chi sogna evidentemente che Marquez possa magari essere battuto da qualcuno domani, però bisogna fare un po' i conti con la realtà. Marquez dice ci sono le asperità, domani bidiamo come va, Valentino è molto pericoloso. In realtà mi sembra estremamente sicuro di sé, ecco, questo secondo me va detto, cioè continua ad essere uno che come la guida lui la Honda, non la guida proprio nessun altro. Sì, non è di velluto, è di acrilico, ma diciamo che lui la indossa, sì, però, comunque però bene. Guarda che ci sta uno biondo col numero 46 sulla moto che quando bisogna improvvisare e averci anche del pelo nonostante l'età ti esce sempre fuori. Siccome questa qui è una gara in cui si è provato poco per le condizioni atmosferiche, le buche e tante altre questioni, domani tutti quanti hanno molte incognite, non hanno ben chiara la situazione delle gomme, tutti quanti domani confidano molto nel warm up per capire cosa devono fare, e in quelle condizioni lì Valentino nuota come un pesce nell'acqua. E poi aggiungo un'altra cosa, Guido, per chiudere su Rossi. Lui ha parlato di questo bilanciamento con cui si trova molto bene, che si porta dietro dal Qatar, che addirittura forse rende la moto efficace anche sulle condizioni miste che di solito non gli piacciono molto. Allora lo sta te ti che ti dai spare a futene chi se diciamo che storicamente che abbiamo avuto proprio in realtà una grandissima risposta quest'oggi, no? Ah, valla se ti fluoro mi sentio. Slick, tutti tranne Marquez ci hanno messo un pochino a prendere confidenza, e fortunatamente guardando fuori dalla finestra qua domani sarà asciutto, per cui le condizioni miste non si dovrebbero presentare. Intanto stiamo vedendo Ciabatti e Domenicali per casa Ducati in una giornata oggettivamente per loro abbastanza brutta, ne parleremo più avanti. Sono stra d'accordo con Carlo Florenzano sia sulla capacità di improvvisare di Valentino Rossi. Traggo una conclusione che è un po' paradossale, Carlo, dicendo che è una capacità di improvvisare che si fonda però soprattutto in realtà su una grande organizzazione, su una grande analisi dei dati, su un grande realismo e su una grande lucidità. Per cui mi sembrerebbe un po' estremo dire che Valentino è tutto istinto la domenica, cioè no, quella no, parte Valentino di buona è di istinto, ma arriva estremamente preparato all'esame. È quello il fatto. È un mix, bravo. È un mix. Paolo, ti faccio sentire, cioè a tutti, però in particolare a te, a Vinales, visto che giustamente rimarcavi come nelle qualifiche non è stato lo stesso che abbiamo visto ieri nelle prove libere. Lui ha cercato un po' di spiegarci perché. Senti. Secondo me il vento ci ha affettato tanto e ci muoveva troppo la moto, veramente.
Molto diverso il comportamento. Από αυτή τη φλουόρο που έχει, ίδια είναι, ρε. 2,5 κιλά σηκώνει. Γιατί να πάρει καινούρια. ...2,7 και είναι και 300 μέτρα. Έχει χρησιμοποιήσει ένα 80. Αυτή χρησιμοποιώ κι εγώ. Μια χαρά τραβάει. Σε μένα μιλάς. Τι έχει το τέτοιο. 2,3, 2,7, εντάξει και τι έγινε. Τι θα σου κάνει, τίποτα θα σου κάνει. Εντάξει, εγώ έχω βέβαια το πιο πάνω. Έχω τον... Γιατί να αγοράσεις από την που δεν έχεις λεφτά. Μένα εντάξει, ας πούμε, είναι για 3,5 κιλά και αυτή είναι για... πόσο είναι... που έχω βάλει... και εμένα είναι για 3,5 κιλά, είναι... τέτοιο και αυτή που έχω βάλει είναι για 3,6. Έχω και μία άλλη που είναι για 20 κιλά max. Αυτό είναι και καλά, το σου πω αυτό που σου λέει. Επειδή και εγώ τα διάβαζα χθες για αυτά, αυτό είναι και καλά ότι σε φάση αν πιάσει πιο μεγάλο ψάρι είναι σαν αυτό του Νίκου. Ότι άμα είσαι πιο κάτω από το drag τέτοιο, θα στη σπάσει και δεν σου χαλάσει τον μηχανισμό. Έτσι, εκεί απλά πρέπει να είσαι έξυπνος και να πατήσεις το να κόψεις την μπεδονιά. Μένα μου τον ξέκανε το μηχανισμό, όχι μου τον έσπασε. Ναι, εσύ γιατί δεν έχω βάσει την μπεδονιά. Έτσι, όσο εμείς πιάνουμε τώρα τόσο μεγάλα ψάρια. Τι να πάρω αγοράσεις, θα πάρω να δώσεις. Άμα δεις ότι σου κάνει ζημιά, pare alle quello che potevamo fare oggi. Noi abbiamo letto nella giornata di oggi al di là della crema. Comunque un buon passo in avanti. Questo che ogni giorno che passa è che al numero di questa moto descubro cose nuove, cose nuove che mi faranno più forti prossimamente. Quindi è questione di domani fare una gara buona. Πάντα στην ίδια θέση και δεν μπορείς να πεις σε μένα το go facing. Μια ζούγκλα ξεφύτρωσα. Είμαι σε κάτι δέντρα. Απλά άλλαξε θέση να ξαναπάς εκεί πέρα που θέλεις τώρα. Η προηγούμενη σου ήταν ποια είχες? Την πρώτη. Ναι, πόσα κιλά ήταν? 0,9. Ήταν για 0,9 ρε φίλε. Δηλαδή καπούλα τις κιόλας, δεν τις χρειάζεσαι καν αυτές. Για 0,9 και είχες 2 κιλά τέτοιο εδώ πέρα. Άντε να πιάσεις maximum 1,5 κιλό. Στο 1 κιλό φαντάσου είναι 2 φορές πάνω το... 2 φορές πάνω περίπου... η αντίσταση. Σκέψου. Δηλαδή και τα ψάρια που πιάνουν μια χαρά είσαι. Paolo,
che forse veramente la Honda per essere guidata voglia un solo modo, che è quello un po' violento di Marquez, perché diversamente Lorenzo forse andrebbe più forte. Carlo, la risposta. Allora, innanzitutto voglio dire un cattivo, visto che Guido è stato così buono, voglio fare il cattivo e il perfido, ma avete visto come correva Lorenzo oggi quando gli si era rotta la catena? Sembrava un commendatore. La gara precedente, quando Marquez... Neko, calmo mia cara. La catena era un fulmine, cioè voglio dire, c'è anche da dire questo, cioè Lorenzo lo vedo grasso. Άμα πατήσεις το συν μου λέει ότι ανεβάζει την ταχύτητα του τραβήγματος που κάνει το καλάμι από το μηχανισμό. Το συν. Ναι, και το μείον την κατεβάζει. Ποιο είναι το συν? Ναι. Το πλάς ρε φίλε, το ποιο είναι το συν στα μαθηματικά. Στο πληθρολόγιο λες ρε. Στο πληθρολόγιο λες. Ναι. Ο Νίκος το έχει στο 3. Μια χαρά είναι ο Νίκος. Γι' αυτό που ψαρεύει εκεί πέρα με, τη, με αυτή που έχει εκεί. Θέλει στη μέση και λίγο παραπάνω. Εμείς που έχουμε καλύτερο μηχανισμό. Μένα ας πούμε έχει 6 σκάλες. Η τόπο στην τέταρτη. Ταχύτης είναι αυτό, έτσι. Όταν θες να τραβήξεις προς τα πίσω, μην τραβάς. Δηλαδή, όταν θες να τραβήξεις μπαμ πίσω, θα σταματάς να, σταματάς να μαζεύεις την δονιά. Όχι, συνέχισε να τραβήξεις. Σε μένα λες, ε? Όχι, στο Νικολάκη. Τραβάς, έτσι, τραβάς και βλέπεις ότι πάει να σου φύγει. Σταματάς και τραβάς, και τραβάς πάνω το καλάμι. Συνεχίζεις όμως μετά, έτσι, να τραβάς. Απλά την ώρα που θα κάνεις το τίναγμα προς τα πάνω. Τώρα έχει πλήξει πέτρα. Λοιπόν. Messa benissimo all'inizio della Q1, quindi di aspettare due minuti e fare solo la gomma per tenerne due per F2, e alla fine il tempo non è stato sufficiente. Vero peccato, perché guadagnare qualche posizione in griglia sarebbe stato importante. Il passo per stare nel secondo gruppo secondo me ce l'abbiamo, a parte Mark. Ma come 4 chilacchi a metà, 4 psarchia. Λάκη, μη χάνεις χρόνο, γιατί αν είδα καλά από πριν, έχεις περίπου την ίδια περίοδο με μένα.
Τι είναι ρισχάνο χρόνο. Σάρευε, γιατί μετά δεν θα προλάβει να γεμίσει το καλάθι. Το προσπαθώ. Μαθαίνω καινούργια πράγματα τώρα και είναι περίεργο. Alla 4 kg almeno due o tre ingegneri che prendono le decisioni. Qualche volta può capitare di sbagliare. Il problema secondo me non è tanto l'errore quanto la sua conseguenza, perché partire dietro su questa pista qua per Dovizioso. Gli si è pari sto black e chi ta o chi ta più allo. Nel tentativo di contrastare Marquez e Dallava. Possiamo discutere su Ducati in questo senso? Δεν μου είπε να πάρω το μπλε, μου είπε να πάρω κάτι που να λέει κάτι στο 2,3 για να είναι συμβατό, λέει, με το τέτοιο, δεν μου είπε κάτι. Άστα στο πριν που σου λέει για να διαλέξει για το τέτοιο, εσύ το πήρες το μπατζικ. Ναι. Από χθες. Γιατί δεν ξαρεύεις με το άλλο, μια χαρά έψαχνε, μια χαρά έπιανες. Με το σπινεράκι. Το μπάτζικ να πούμε πιάνει μικρά. Και με το σπινεράκι μπορεί να πιάσει και κανένα άλλο ψάρι της από... Και πιάνω και δεν πιάνω. 8640 έχει πάει. Στις δύο πιάνω την μία. Essere anche un po' più avanti perché sì. L'abbiamo visto particolarmente soddisfatto delle prove esatto. Che ha fatto, ma poi è caduto due volte in qualifica, quindi questo ovviamente lo ha penalizzato sulla posizione. Tieni, nel nostro domani. Pole Spargarò e Mattia Pasini sono gli ospiti del time, quindi assolutamente imperdibile. Parliamo anche di Moto2, Moto3 in generale. Ovviamente vi aspetto qui tra pochissimo. Che avuto foto di tipo da το κόκκινο τι είναι, δεν ψαρεύεις ή ότι είναι νύχτα. Το κόκκινο είναι ότι είναι νύχτα. Του δίνει τώρα τη νυχτερινή, το νυχτερινό ψάρεμα.
prendi il trono di spade in prima persona. Con Extra puoi viaggiare nei luoghi della serie. Extra, più ti conosciamo, più ti sorprendiamo. Domenica 21 aprile, l'equipo svelerà i suoi segreti più nascosti. Sono Josh Gates e vi guiderò in un'avventura che non avete mai vissuto prima. Esploreremo una tomba di 3000 anni. Scopriremo antichi misteri occultati dal deserto. Egitto, nuovi misteri. Mischillaggia come? Domenica 21 aprile alle 21 su Discovery Channel. Adattiriate salsaraggia. Pier Francesco Favino. Dicam che si merda. Sergio Rubini, Valerio Mastandrea, Moschettieri del Re, la penultima missione. Domenica 21 su Sky Cinema 1. Γεια σου και σε ένα pub. PUBG. Ω, ντοτ. Με διακόσα. Γεια σου και σε ένα pub. PUBG. Τώρα Νίκο, εσύ άμα πάρεις και εσύ το... Αυτό το που έχει πάρει και ο Νικολάκης. 5.000 που θες. Εσύ και τώρα, άμα το κάνεις μία έτσι και τα πουλήσεις, θα έχεις τα λεφτά. Bentornati amici appassionati di superbike per gara. Τα να δεις άμα σου φτάνουν και μετά να δεις άμα πόσα θέλεις για να έρθει ταξίδι για μία μέρα. Διοχτακόσα νομίζω είναι. Άρα θέλει να ψαρέψει, να γεμίσεις και μία φορά το καλάθι. Για να έρθει. Τώρα θα το κλείσουμε. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Έλα, τι είπες. Πες. Α, θα μπορείς να το ψαρέψεις εμάς. Καλά, όχι, καλύτερα κάτσε εκεί. Δεν το έχεις σίγουρο. Είχαμε μια βλακία πάλι για... Comandate, soprattutto una gomma che lasciava sperare a una ripresa soprattutto nella seconda parte di gara. Quella ripresa che in realtà non c'è mai stata. Il suo problema poi... Άλλο ένα ψάρι. Πάμε για φαγητό. Πάμε για ψαρός. Ψαρός είπα. Όχι, δεν σε δεν πάμε PUBG. Μήπως μην μπερδεύουμε κάποιον άλλον. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ψαρός, αλλά λέω τώρα. Α! Μ' αρέσει που δεν έρχεται ο μάγκας. Καθόλου κοντά. Τώρα για ένα ψάρι. Καθόλου κοντά. Δεν μπορώ να σηκώθω να φύγω, κοίτα να δεις. Αυτά είναι, οι ειδικοί του ψαρέματος. Εγώ έχω τα φαγητό στα μούτρα μου και δεν μπορώ να φάω, τι είναι. Κι εγώ ρε φίλε. Το έχω μπροστά μου και δεν μπορώ να φάω γιατί θέλω άλλο ψάρι. Τι εννοείς.
Μου το έχουν φέρει εδώ και μια ώρα και το κοιτάω απλά στα μάτια, ρε φίλε μου, λέει πάει. Εμένα τώρα μου το έφερε. Άμα ήταν έτσι, ρε φίλε, εγώ το είχα κλείσει ήδη, σιγά μου καθόμουν. Απλά τώρα, εντάξει, άμα αργήσει πολύ ακόμα, το έχω κλείσει σιγά. Απλά ένα ψάρι είναι, αυτή είναι η φάση. Τώρα τι βαριέται να τσιμπήσει, ας πούμε, πώς τον έχει δει. Ναι, αυτό παρατηρώ κι εγώ. Κάνε 400. Για με... Κάντε καλή όρεξη, ρε. Για 858.